Κύριε Λάμπρο, θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο αυτή την κουβέντα που γίνεται και σε επίπεδο γονέων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός από τους γονείς της τρίτης λυκείου που ανησυχούν μήπως τα παιδιά τους αρρωστήσουν στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες, έως τους γονείς των μικρότερων παιδιών που λένε ότι τα μικρά παιδάκια πώς θα ελεγχθούν. Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να πω το εξής, να μου επιτρέψετε να πω ότι η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο το οποίο εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες γονείς από όλη την Ελλάδα. Περιμένουμε ακόμα την κυρία Κεραμέως να μας ενημερώσει και εμάς επίσημα. Τώρα, η θέση μας μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου είναι ότι έχουμε πολύ σοβαρά ερωτηματικά, έχουμε αγωνία, ανησυχία και προβληματισμό για το πώς θα υλοποιηθεί το άνοιγμα των σχολείων. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε επιδημιολόγοι. Δεν θα πούμε γενικά και αόριστα κρατήστε τα σχολεία κλειστά, όπως δεν είπαμε κρατήστε τα ανοιχτά. Τώρα, για το συγκεκριμένο, για το ερώτημά σας. Ο προβληματισμός μας είναι μεγάλος, γιατί εμείς ξέρουμε από μέσα την κατάσταση στα σχολεία. Αναφέρθηκε και ο κύριος Πρόεδρος προηγουμένως. Εγώ θα σας πω ορισμένα παραδείγματα χαρακτηριστικά, για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση με τις κτηριακές, παραδείγματος χάρη υποδομές. Ναι. Οι οποίες είναι ανεπαρκείς, ακατάλληλες και κακοσυντηρημένες. Χρόνια φωνάζουμε γι' αυτό. Θα σας πω χαρακτηριστικά. Υπάρχουν σχολεία τα οποία κτίστηκαν με προδιαγραφές για 120-130 παιδιά maximum και αυτή τη στιγμή φοιτούν 300 μαθητές. Υπάρχουν σχολεία, παράδειγμα, στην Αρτέμιδα υπάρχει γυμνάσιο το οποίο φιλοξενεί 300 παιδιά και στεγάζονται σε 14 κοντέινερ. Ναι. Υπάρχουν άλλα σχολεία που, των οποίων τα παράθυρα δεν ανοίγουν. Δεύτερο ζήτημα, το οποίο το ανέφερε και ο κύριος Τσούχλος, είναι το ζήτημα με την καθαριότητα. Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό καθεστώς αυτή τη στιγμή, θεσμικό καθεστώς αυτή τη στιγμή, όπου οι καθαρίστριες πηγαίνουν μετά το πέρας των σχολικών ωραρίων να καθαρίσουν τα σχολεία. Άρα, ποιος θα κάνει τον καθαρισμό δύο φορές την ημέρα, την απολύμανση κτλ. Υπάρχουν ζητήματα, αναφερθήκατε στην τρίτη λυκείου και στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου που μετά τις 18 Μαΐου θα επιστρέψουν. Οι γονείς σας λένε θα τα στείλουν, έχετε καθόλου, δηλαδή ένα ποσοστό πώς θα επιστρέψουν. Θα σας πω, ναι, ναι, θα σας πω, κοιτάξτε, πάρα πολλοί είναι προβληματισμένοι, έχουν αγωνία, ανησυχούν. Για αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Έχετε δίκιο τώρα. Δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα και φυσικά τα τετραγωνικά σε μια αίθουσα μάξιμου είναι 40. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι δεν μπορούν να μπουν περισσότερα από 5 παιδιά. Θα στείλουν οι γονείς τα παιδιά, παρότι δεν έχετε ενδεχομένως θεσμική ενημέρωση από την κυρία Κεραμέως. Από την τάση που καταγράφεται, θα στείλουν οι γονείς τα παιδιά, ιδίως όπου μπορούν να αιτιολογήσουν ότι το παιδί μένει με έναν ευάλωτο άνθρωπο και άρα θεωρητικά μπορεί να μην πάει. Κοιτάξτε να δείτε, οι περισσότεροι γονείς, αν θέλετε, προσανατολίζονται στο να μην στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Όμως αυτό δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι για μας η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική. Δεν είναι προαιρετική. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συζητάμε και να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική της προαιρετικότητας της συμμετοχής των παιδιών στα σχολεία. Για μας, όπως είπε και ο Πρόεδρος πολύ σωστά, στο σχολείο επιτελείται και ένα παιδαγωγικό έργο. Τα παιδιά μας εκεί, εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να είναι μαζί με άλλα παιδιά, γιατί με αυτόν τον τρόπο κοινωνικοποιούνται κιόλας. Άρα σας ενοχλεί και το θέμα των εξετάσεων, ότι δεν θα γίνουν οι προαγωγικές. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να χτυπήσει κάπου? Ακούστε, εμείς είχαμε θέσει και θεωρούμε ότι αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έγιναν οι προαγωγικές εξετάσεις, οι ενδοσχολικές εξετάσεις, αυτό είναι θετικό μέρος. Μάλιστα. Ήθελα να πω το εξής. Για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, δυστυχώς δεν ακούσαμε απολύτως κανένα μέτρο. Δηλαδή το πιο ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης μένει στην αθέατη πλευρά της Ελλήνης. Αναρωτιόμαστε πραγματικά αν απασχολεί το Υπουργείο το ζήτημα των ειδικών θεραπείων, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, τμήματων των μαθητών της ειδικής αγωγής που το έχουν άμεση ανάγκη. Αυτό το ζήτημα δεν θίχθηκε καθόλου.